Κύριε Αγκούση, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Ήθελα, μετράμε αντίστροφα για τις αρχαιρεσίες της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ήθελα να ρωτήσω το εξής λογικό και απλό. Για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος τον Γιάννη τον Ραγκούση και όχι κάποιον άλλον από τους συνυποψηφίους? Ερώτηση κλεισέ, αλλά νομίζω ότι ξεκινάμε από αυτή τη βάση. Πάτε στα βαθιά κατευθείαν. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία, κύριε Χαβιανίδη, που θα μου δώσει την ευκαιρία, νομίζω, να κάνω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, απαντώντας ερωτήσεις που, από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, δεν το πάνε γύρω-γύρω το θέμα. Νομίζω ότι είναι ερώτηση... το επίκεντρο της στην επικαιρότητα. Τώρα να σας πω ότι είναι μια ερώτηση για μένα ιδιαίτερα δύσκολη. Δεν την απαντώ ποτέ. Και όχι γιατί δεν έχω να πω, όπως καταλαβαίνετε. Κάθε άνθρωπος έχει 5 επιχειρήματα να υποστηρίξει τον εαυτό του, ιδίως όταν αποφασίζει να διεκδικήσει την ηγεσία ενός κόμματος, έτσι. Λοιπόν, αλλά γιατί δεν το θέλω, δεν είναι στο δικό μου πολιτικό, αν θέλετε, κώδικα αξιών. Εγώ προτιμώ να μιλήσω για τις απόψεις μου για τα θέματα των πολιτών, για τα προβλήματα της χώρας. Θέλω να κριθώ από τους πολίτες. Προφανώς αυτή θα είναι η κρίση και σχετική, θα είναι και σύγκριση, δηλαδή, γιατί ταυτόχρονα θα μιλήσουν, και αυτό είναι πολύ θετικό, με τις απόψεις τους και οι υπόλοιποι υποψήφοι. Και άρα την απάντηση αυτή που μου ζητήσατε να δώσω, εγώ θέλω να τη δώσουν οι πολίτες, όταν στο τέλος βάλουν κάτω, δουν, ακούσουν, μετρήσουν και ωραία, συγκρίνουν. Άρα θα την τροποποιήσω την ερώτηση και θα πω τι οραματίζεστε αφενός για την Δημοκρατική Συμπαράταξη και αφετέρου και κυρίως για τον ελληνικό λαό. Αποφασίσαμε μαζί με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, μαζί με το Ποτάμι και άλλες κινήσεις και πρόσωπα που δεν είχαμε συμμετοχή ούτε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη ούτε και στο Ποτάμι, να κάνουμε αυτή τη νέα προοδευτική παράταξη. Η δική μου, αν θέλετε, οραματική ματιά σε αυτό είναι ότι λείπει πάρα πολύ από την χώρα μια σύγχρονη προοδευτική παράταξη, κατά τη γνώμη μου, κύριε Χαβιανίδη. Ιδίως μετά το γεγονός ότι για τελευταία φορά το 2009 κατεγράφει, εμείς τότε ως Πασόκ να πετύχουμε το μεγάλο ποσοστό του 44%, πέρασε η χώρα σε μια περίοδο που, λόγω της κρίσης, της πτώχευσης των μνημονίων, κυριολεκτικά κατακαιρματίστηκε το πολιτικό σκηνικό, άλλαξε ριζικά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει ένας δικομαντισμός από τον Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, που νομίζω ότι, όπως οι περισσότεροι Έλληνες φαντάζομαι αισθάνονται, δεν πάει τα πράγματα μπροστά. Γιατί είναι ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο, που δυστυχώς διεξάγεται με όρους παροχημένους. Εγώ τους λέω παλαιοκομματικούς. Δηλαδή, τώρα η ανθρωπότητα καλπάζει στον τομέα της οικονομίας, της παραγωγής των νέων τεχνολογιών, με απίστευτες ταχύτητες. Και εδώ τώρα συνεχώς παρακολουθούμε διάφορους καυγάδες. Στη μία πρωταγωνιστεί ο κύριος Γεωργιάδης, στην άλλη ο κύριος Πολάκης. Παρακολουθούμε συζητήσεις και αντιπαραθέσεις για το Στάλιν και αν έκανε εγκλήματα ο Στάλιν, που προφανώς έκανε εγκλήματα. Λοιπόν, το οποίο εμένα, ξέρετε, με στεναχωρεί πάρα πολύ και κυρίως με ανησυχεί, γιατί δεν έχει σχέση με τα προβλήματα των πολιτών. Και επειδή δεν έχει σχέση με τα προβλήματα των πολιτών, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε αυτή την πολιτική κατάσταση. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ, γιατί, ξέρετε, εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν, και όχι γιατί συμμετέχω στην πολιτική από 18 χρονών που γράφτηκα στο ΠΑΣΟΚ τότε, αλλά γιατί πραγματικά το προσεγγίζω και θεωρητικά και φιλοσοφικά και επιστημονικά. Η πολιτική για κάθε κοινωνία είναι η ατμομηχανή της. Δεν υπάρχουν κοινωνίες χωρίς πολιτική, χωρίς ατμομηχανή. Δεν υπάρχουν τρένα χωρίς ατμομηχανή. Το θέμα λοιπόν είναι ότι να πεις δεν θέλω να έχω ατμομηχανή είναι σαν να λες τώρα ότι, ξέρω εγώ, δεν θέλω να πίνω νερό και να τρώω. Δεν γίνεται. Θα έχεις πολιτική. Το ερώτημα είναι τι πολιτική θα έχεις. Μήπως ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχει ένα τρένο το οποίο τον οδηγεί στον ίδιο πάντα προορισμό, γιατί υπήρξαν αντιπολιτεύσεις αντιμνημονιακές. Κατά του μνημονίου η Νέα Δημοκρατία, κατά του μνημονίου ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως βλέπει μνημόνια. Ο κόσμος ότι στο τέλος οδηγούμαστε πάντα εκεί και γι' αυτό έχει απογοητευτεί. Αυτό είναι αλήθεια, όπως το λέτε, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Επικράτησε σαν άποψη, ακριβώς όπως το εξηγήσατε. Δηλαδή, είδανε τη Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά και το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα το 10 να λέει σε εμάς: κακώς φέρνετε το μνημόνιο, υπάρχουν άλλες λύσεις. Καταψηφίζουμε, φωνάζουμε, βγάζουμε τον κόσμο δρόμο. Και μετά φέρανε ήδη τα μνημόνια, τα δικά τους, τα υλοποιούν μάλιστα σε πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες από αυτές που είχαμε εμείς τότε και υποχρεωθήκαμε να κάνουμε την συμφωνία με τους εταίρους για το πρώτο μνημόνιο. Αυτό λοιπόν όντως ήταν μέχρι τώρα η κατάσταση. Ποια δεν θα είναι? Και γιατί μετά το καλοκαίρι του 2018 αλλάζουν τα δεδομένα στη χώρα.
Ναι, μεν θα παραμείνουν κάποιες μνημονιακού τύπου δεσμεύσεις, αλλά δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Δεύτερον, γιατί πρέπει να σας πω, κύριε Χαβιανίδη, υπάρχουν ένα σωρό θέματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το μνημόνιο. Από τα οποία, ξέρετε, περνάνε πολύ μεγάλες βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν και αλλαγές στον τόπο μας. Σας πω ένα παράδειγμα. Αν εμείς θα είχαμε ένα συμβίβαστο βουλευτή υπουργού, δεν έχει σχέση με μνημόνια. Αν εμείς θα είχαμε μια πορεία της χώρας προς ένα άλλο πολιτιακό μοντέλο, παραδείγματος χάρη της προεδρικής δημοκρατίας, στην οποία εγώ πιστεύω, για να έχουμε σταθερή θητεία της κυβέρνησης και να μην είναι η κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή που θα φεύγει σε πρόορες εκλογές ή με απώλεια της δεδηλωμένης θα καταφεύγει σε πρόορες εκλογές, ή αν θα έχουμε θητείες, ανώτατο όριο στις θητείες. Κάτι στο οποίο προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ και το έχω προτείνει, το έχω εισηγηθεί. Και δηλαδή, στην επιστολή που στείλατε στους συνεργοψηφίους. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό να μπορεί να κάνει ο κάθε ρακούσης, το πολύ 12 χρόνια βουλευτής, το πολύ 8 χρόνια υπουργός. Λοιπόν, αυτά όλα δεν έχουν σχέση με μνημόνια. Μπορεί να γίνουν αύριο το πρωί. Δεν γίνονται, και αυτό είναι πρόβλημα για τη χώρα. Αν είχαν γίνει, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι θα είχαμε αποφύγει πολλά από τα δεινά που δυστυχώς ζήσαμε κατά τη διάρκεια της χρεοκοπίας και τα χρόνια μετά από αυτήν. Άρα θέλω να καταλήξω ότι έτσι κι αλλιώς αυτό που εμπεδόθηκε σαν πεποίθηση ότι εδώ υπάρχουν ράγες και δεν μπορείς να φύγεις είναι δικαιολογημένο, αλλά έτσι κι αλλιώς μετά το 18 αυτό θα αλλάξει σιγά σιγά και σταδιακά. Έτσι κι αλλιώς όμως υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στη χώρα που δεν εμποδίζονται από τις ράγες του μνημονίου ή των εταίρων ή των δανειστών. Και δεν έχουν να κάνουν λοιπόν με τις προσταγές. Θα μείνω στο ακριβώς κομμάτι της θητείας που είπατε. Πρωτοποριακή πρόταση αυτή. Δεν φοβάστε μήπως σας φέρει κόντρα σε κάποια κατεστημένα και σε συναδέλφους βουλευτές και αυτό στοιχήσει στην εκλογική μάχη. Το ξέρω. Το ήξερα πριν το προτείνω όμως. Εγώ έχω αυτή. Αν μου επιτρέπετε λίγο αυτή το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι αν πιστέψω ότι αξίζει τον κόπο να αφοσιωθώ σε ένα στόχο, όποια απώλεια και αν εγώ ήδη από πριν έχω καταλάβει ότι θα έχω ή ζημιά ή κόστος, δεν διστάζω και προχωράω σε αυτό. Εγώ ήξερα ότι για παράδειγμα όταν θα άνοιγα το μέτωπο για το άνοιγμα των επαγγελμάτων για τα ταξί, θα έχω κόστος. Ήξερα ότι όταν θα βάλω τη διαδικασία να κάνουν τους 1034 δήμους, 325 δηλαδή τον Καλλικράτη, ήξερα θα έχω κόστος. Λοιπόν, για τα συμφέροντα που κρύβονται στο παρασκήνιο και λαιλατούσαν το δημόσιο χρήμα, ήξερα ότι θα έχω κόστος από αυτά τα συμφέροντα όταν αποφάσισα να προωθηθεί η διάβια στην τελική της εκδοχή και να εφαρμοστεί στο ελληνικό δημόσιο. Όμως τα έκανα. Λοιπόν, τα έκανα μην διστάζοντας, έχοντας, επαναλαμβάνω, προκαταβολικά γνώση αυτού του προβλήματος. Το ίδιο και με τις θητείες. Δηλαδή, ξέρω ότι θα έχει κόστος. Γιατί ξέρω ότι. Απλώς δεν θέλω να το προσωποποιήσω, γι' αυτό θέλω να μπει κανόνας. Δεν θέλω να είναι σε βάρος του κυρίου Χαβιανίδη, σε βάρος του Γιάννη του Ράγκους, οποιοδήποτε. Εγώ θέλω να είναι ένας κανόνας, προοδευτικός κανόνας, που για μένα αυτό είναι ανανέωση, να σας πω, κύριε Χαβιανίδη. Δηλαδή, το να μου λέει ο άλλος ότι ξέρεις ανανέωση είναι να φέρουμε δύο πιτσιρικάδες μπροστά σαν αλατοπίπερο, δεν είναι ανανέωση. Και από πίσω να συνεχίζει το σύστημα με το προσωπικό που έχει τα τελευταία 40 χρόνια. Ανανέωση στη χώρα σημαίνει θεσμοθετώ διαδικασία. Ανανέωση βάζω ανώτατα όρια θητειών. Αυτό που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι για τον βουλευτή 12 χρόνια και τα 8. Ας πει κάποιος άλλος κάτι διαφορετικό. Αρκεί να θεσπίσουμε ένα κανόνα. Και επειδή είμαστε νέα προοδευτική παράταξη που θέλουμε να γίνουμε και ως νέα αλλά και ως προοδευτική, πιστεύω ότι από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί το αίτημα της ανανέωσης είναι ένα φανατικό, ένα αίτημα που έρχεται φανατικά από την ελληνική κοινωνία χρόνια τώρα. Το οποίο αντιμετωπίζεται, επαναλαμβάνω, με έναν τρόπο προσχηματικό, ότι δεν θα ανανέωσει να φέρουμε τον κύριο Χαβιανίδη και να τον βάλουμε μπροστά και μετά είμαστε όλοι άλλοι από πίσω χρόνια. Ενώ ο μόνος τρόπος να φέρεις την ανανέωση και να τη θεσμοθετήσεις είναι να βάλεις ανώτατα όρια στις θητείες που, επαναλαμβάνω, ότι βάζοντάς τα έχετε δίκιο ότι θα υπάρξει κόστος, θα υπάρξουν προβλήματα αντιδράσεις. Αλλά ξέρετε, αυτός είναι και ο ορισμός της μεταρρύθμισης και της αλλαγής. Έτσι. Αλλαγή, για να είναι αλλαγή, πρέπει να προκαλεί αντιδράσεις. Αν δεν προκαλεί αντιδράσεις, σημαίνει ότι δεν αλλάζει τίποτα. Δεν διαφωνώ. Μένω στην επιστολή, στο κομμάτι της επιστολής προς τους συνυποψηφίους σας. Ζητάτε ουσιαστικά να υπάρχει μια ξεκάθαρη στάση προς τα έξω για το τι γίνεται μετά. Δηλαδή, έρχονται οι εκλογές, οι αρχαιρεσίες για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, προκύπτει ο επικεφαλής, είτε είναι ο Γιάννης Ορακούζης, είτε είναι ο Χ. Από εκεί και πέρα, αργά ή γρήγορα πλησιάζουν οι εκλογές. Το μεγάλο ερώτημα, τι γίνεται. Έχετε δηλώσει εσείς δημοσίως ότι δεν θα δώσετε στήριγμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ομολογουμένως προσπαθεί να φλερτάρει με την κεντροαριστερά. Ναι, αλλά έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει τις επόμενες εκλογές, οπότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει προτάσεις συνεργασίας που να σας πω ότι είναι η γνώμη μου. Τώρα, εγώ πράγματι είπα αυτά που είπατε, αλλά και πριν από αυτά ή μαζί με αυτά και κάτι ακόμη, ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες. Δηλαδή,
πάμε να διεκδικήσουμε την ηγεσία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και υπεύθυνο, αν θέλετε, εγχείρημα, το οποίο απόφαση που πήραμε όλοι μας. Πρέπει να είμαστε καθαροί, ξεκάθαροι. Δεν μπορεί να ζητήσουμε μία, αν θέλετε, θολή εντολή και να εκλεγώ αύριο το πρόεδρος και να μην ξέρετε τι έχω σκοπό να κάνω. Ειδικά για ένα θέμα τόσο σοβαρό, το οποίο, το είπατε και εσείς, το επαναλαμβάνω εγώ τώρα, έχει να κάνει με το αν θα παίξουμε και ποιο ρόλο στην ελληνική πολιτική ζωή. Εγώ λοιπόν πιστεύω, γιατί προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ, δεν έχω πάει σε άλλο κόμμα, έφυγα το 12, αλλά δεν πήγα στον ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Δημοκρατία. Πήξε βεβαίως η παρένθεση με το πολιτικό κίνημα με την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Φλωρίδη. Αυτό ήταν μια πολιτική πρωτοβουλία, δεν ήταν κόμμα. Αυτό είναι μια πολιτική πρωτοβουλία για να γίνουν αυτά που γίνονται. Η ώρα αποφάσεων αναπτύχθηκε ως πρωτοβουλία για να φτάσουμε στην Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, όλοι μαζί σε ένα νέο και νέο προοδευτικό κόμμα με εκλογή αρχηγό από την βάση, πράγμα που γίνεται κιόλας. Άρα, ο στόχος της ώρας αποφάσεων δικαιώθηκε στο απόλυτο βαθμό, κατά τη γνώμη μου. Σας έλεγα όμως προηγουμένως το εξής, ότι εμείς πηγαίνοντας, διεκδικώντας την ψήφο για να ηγηθούμε αυτής της παράταξης, που είναι πολύ σοβαρός και υπεύθυνος ο ρόλος που διεκδικούμε να μας ανατεθεί, και ευθύνη, βάρος ευθύνης, πρέπει να είμαστε καθαροί. Και ειδικά επαναλαμβάνω, για το ποιος είναι ο ρόλος, γιατί εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω, επειδή προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, ότι εμείς μπορούμε να υπάρξουμε μόνο ως ηγέτιδα προοδευτική δύναμη. Όχι ως συμπλήρωμα ή δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε μαθημένοι για τέτοιους ρόλους. Προσωπικά έχω γαλουχηθεί σε ένα κόμμα το πλειοψηφικό, ένα ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα που αποτελούσε το ΠΑΣΟΚ από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι και τότε που ξέσπασε η κρίση. Άρα δεν μπορώ να συμβιβαστώ με έναν ρόλο συμπληρωματικής δύναμης, ένα ρόλο παραρτήματος της Νέας Δημοκρατίας, που σας διαβεβαιώ, κύριε Χαβιανίδη, εάν επαναληφθεί από πλευράς μας αυτό που έγινε από το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Σαμαρά, δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η παράταξη που πρέπει να φτιάξουμε να εξαφανιστεί. Οι πολίτες από εμάς θέλουν μεγάλα πράγματα, θέλουν σημαντικά πράγματα. Δεν θέλουν απλώς να δημιουργηθούμε για να δώσουμε λύση στον κύριο Μητσοτάκη αύριο το πρωί να κυβερνήσει με εμάς ως παράρτημά του, την ώρα που το Σύνταγμα, ισχυρίζομαι, για να μην μπλέξουμε με την ακυβερνησία, του δίνει τη δυνατότητα να κυβερνήσει και με λιγότερους από 151 βουλευτές, εφόσον υπάρχει ένα κόμμα που λέει ότι προχώρα, δεν αφήνω το ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει το ρόλο της αντιπολίτευσης. Εγώ θα τον αναλάβω, αλλά ταυτόχρονα θα συμβάλλω και επικοδομητικά, υπερψηφίζοντας όποιο καλό και θετικό νομοσχέδιο μπορεί να φέρει στη Βουλή για τις επενδύσεις, για τη μείωση της φορολογίας, για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια και το καθεξής. Τι καλύτερο και τι πιο έντιμο και τι πιο καθαρό από αυτό. Το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες ενότητες, διάφορες παρατάξεις που ουσιαστικά έρχονται όλες μαζί να δημιουργήσουν τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων. Τι δυσκολίες θα μπορεί να φέρει στην επόμενη μέρα. Δηλαδή, φέρνω για παράδειγμα τον κύριο Θεοδωράκη που έχει ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται ήδη στη Βουλή. Έρχονται οι εκλογές, δεν βγαίνει πρόεδρος ο Σταύρος Θεοδωράκης. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα παραμείνει στο σχηματισμό αυτόνομα? Τι γίνεται με τους σχηματισμούς που έχουν ήδη βουλευτές? Εγώ να παρατηρήσω το εξής, καταρχάς, κύριε Χαβιανίδη. Πρώτον, τα δύσκολα του κατακαιρματισμού είναι σίγουρα πίσω μας. Δεν αποκλείεται να είναι και μπροστά μας. Δεν το ξέρει κανείς ακόμη αυτό. Να είμαστε σοβαροί απέναντι στους τηλεθεατές σας. Αλλά σίγουρα είναι πίσω μας. Πίσω μας ήταν τα δύσκολα του κατακαιρματισμού, της πολυδιάσπασης, του ο καθένας μόνος του, ένα κόμμα από εδώ, άλλο κόμμα από εκεί. Μιλώ τώρα για τον δικό μας χώρο, ούτε μιλώ για την Νέα Δημοκρατία, ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άρα όντως έχουμε αυτή τη στιγμή μια σειρά από δυσκολίες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πραγματικά σας το λέω, είναι άλλο να τα βλέπει κανείς απ' έξω και δεν λέω για εσάς, λέω για τους πολίτες, και άλλο να τα ζει από μέσα του, να φτιάξει ένα νέο κόμμα και να ταιριάξεις τόσες πολλές διαφορετικές, αν θέλετε, απόψεις, γνώμες, κόμματα, συνδυασμούς, πρωτοβουλίες, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Άρα και δυσκολίες θα έχουμε και κάποιες μικροεπιπλοκές θα έχουμε και κάποια πισωγυρίσματα θα έχουμε. Το βασικό θέμα για μένα, ξέρετε ποιο είναι, θα πηγαίνει μπροστά η προσπάθεια. Λοιπόν, θα έχει, επαναλαμβάνω, το κετός, γιατί πάμε να φέρουμε κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή του τόπου, θα έχει πόνους. Πονώντας θα πηγαίνουμε μπροστά, θα φέρουμε στη ζωή το καινούριο. Επειδή από τη μια, λοιπόν, είναι αυτό που μόλις σας είπα, από την άλλη είναι το γεγονός ότι έχουμε, κατά τη γνώμη μου, επιλέξει τον πιο σοφό δρόμο για να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι ποιος, να δώσουμε το λόγο στους πολίτες να αποφασίσουν αυτοί, δημοκρατικά.
Και αυτό θα το κάνουμε 5 Νοεμβρίου για τον αρχηγό, για τον πρόεδρο. Μετά θα το κάνουμε στο συνέδριο για το όνομα, το σύμβολο, το καταστατικό, την ιδεολογία, τις πολιτικές κλπ. Έχουμε διαλέξει τον πιο σοφό δρόμο με την έννοια ότι αυτό είναι και ο μόνος ασφαλής δρόμος που μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα. Γιατί είναι η δημοκρατία, αυτή είναι η δημοκρατία, η δημοκρατική διαδικασία που λύνει όλα τα προβλήματα. Δηλαδή, πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί, θα βάλουμε τον κανόνα της δημοκρατίας κάτω. Όποιος κερδίσει, κέρδισε. Οι υπόλοιποι, αν είναι μειοψηφία, θα σεβαστούν την πλειοψηφία και θα ενταχθούν με βάση τις αποφάσεις της πλειοψηφίας στο νέο φορέα. Αν η πλειοψηφία θέλει τον κύριο Χαβιανίδη, πρόεδρο θα είναι ο κύριος Χαβιανίδης, αν θέλει τον κύριο Ραγκούς, θα είναι ο κύριος Ραγκούς, το σεβόμαστε όλοι και πάμε στα περαιτέρω, που προφανώς δεν σημαίνει ότι είναι και κανά, ξέρετε, με ρόδα στρωμένο μονοπάτι. Βεβαίως. Ο ρόλος της κεντροαριστεράς σε μια εποχή που υπάρχει καλός ή κακός, υπάρχει πόλωση. Δηλαδή, είδαμε και τον κύριο Τσίπρα ουσιαστικά να λέει η αριστερά ή η δεξιά. Υπάρχει ένα είδος πόλωσης τα τελευταία χρόνια, όσο πάει και εντείνεται. Αυτό λοιπόν κάνει ακόμη και σημαντικό και το ρόλο σας, αλλά ακόμη και πιο δύσκολο το ρόλο της Νέας Παράταξης. Κοιτάξτε, επειδή διανύουμε μια περίοδο που έχει καταρρεύσει η αξιοπιστία του κ. Τσίπρα ολοκληρωτικά, πιστεύω, γιατί όλοι θυμούνται τώρα πώς ξεκίνησε ο κ. Τσίπρας, τι έλεγε το 10, το 11, το 12, ακόμη και πριν λίγα χρόνια, και κυρίως βλέπουν ακόμη και σήμερα πόσο ανειλικρινώς χειρίζεται τις υποθέσεις της ελληνικής ο ίδιος και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλώ για τους πολίτες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έχει ανοίξει το δρόμο για την, αν θέλετε, τον επανακαθορισμό της κομματικής γεωγραφίας στη χώρα μας. Και με αυτό εννοώ συγκεκριμένα, εγώ κύριε Χαβιανίδη, το εξής: πιστεύω ότι στη χώρα, όπως και σε όλο τον κόσμο το αναπτυγμένο, θα πρέπει να υπάρχει μια συντηρητική παράταξη που είναι η Νέα Δημοκρατία και καλώς υπάρχει, και θα πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική παράταξη. Αυτή η προοδευτική παράταξη, λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι, θα είμαστε εμείς ως μια νέα σύγχρονη προοδευτική παράταξη που πάει να δημιουργηθεί ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν θα είναι προς όφελος της χώρας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία κάνουν έναν ανταγωνισμό που κοιτάει προς τα πίσω. Εάν είμαστε εμείς, θα υπάρχει αντιπαλότητα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα είναι ένας ανταγωνισμός που θα πηγαίνει τη χώρα μπροστά. Θα προσπαθούμε να είναι ο καθένας όσο πιο καλός και πιο σωστός γίνεται. Κατά τη γνώμη μου, θα είμαστε, γι' αυτό και πιστεύω στην προοδευτική παράταξη και δεν ήμουν ποτέ μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός, αν θέλετε, είναι και ο βαθύτερος λόγος που λέω ότι δεν πρέπει να επιλέξουμε το δρόμο της συμπληρωματικής δύναμης στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν εμείς αποφασίζαμε να πάμε αύριο το πρωί και να πούμε, ξέρετε, στους πολίτες, το φτιάχνουμε όλο αυτό μόνο και μόνο για να κάνει η κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι άλλο ταυτόχρονα θα κάναμε? Θα αφήναμε στο ΣΥΡΙΖΑ το αποκλειστικό προνόμιο της αντιπολίτευσης. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ κρατήσει το αποκλειστικό προνόμιο της αντιπολίτευσης μετά τις επόμενες εκλογές που θα τις χάσει, κύριε Χαβιανίδη, το αποτέλεσμα ξέρουμε πολύ καλά ποιο θα είναι. Αργά ή γρήγορα θα ξαναγίνει κυβέρνηση. Λοιπόν, όποιος θέλει η χώρα να ζήσει πραγματικά μια νέα αρχή στο πολιτικό της σύστημα, πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτό που ξεκινάμε εμείς είναι λάθος να προσδιοριστεί και να κλειστεί στα όρια μιας συμπληρωματικής δύναμης, επαναλαμβάνω, σαν αυτήν τον ρόλο, τη δύναμη και το ρόλο που αυτή έπαιξε όταν στην κυβέρνηση Σαμαρά απλώς συμπλήρωσε την κυβέρνηση Σαμαρά. Άρα ξεκάθαρο στόχος σε πρώτη φάση να αξιωματική γίνει αντιπολίτευση. Κάτι δυνατό που θα λειτουργήσει ως αξιωματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει πρακτικά ότι ο κ. Μητσοτάκης ή θα πάρει αυτοδυναμία, θα κυβερνήσει με 145 βουλευτές. Θα πρέπει να προσέχει να μην ξέρει να κάνει αυτά που έκανε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που πήγε μετά από μένα, έκατσε περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα, και ξέρω πολύ καλά πόσο έπληξε την αριστεία, την αξιολόγηση, την αξιοκρατία. Βάναυσα με νομοσχέδια, με πολιτικές αποφάσεις ο κ. Μητσοτάκης. Τα έχω γνωστοποιήσει όλα αυτά. Λοιπόν, να προσέξει πάρα πολύ λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, και εμείς θα αναλάβουμε, εάν μας δώσει ο ελληνικός λαός αυτή τη δυνατότητα, το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσει, επαναλαμβάνω, η χώρα να μπει σε μια νέα εποχή που θα πάει τα πράγματα μπροστά. Στο ενδεχόμενο που πάμε σε μια κυβέρνηση ανοχής Νέας Δημοκρατίας, πόσο λειτουργικό μπορεί να είναι αυτό σε μια εποχή που απολύτως η χώρα αναζητά τη σταθερότητα? Μα θα είναι σταθερή, γιατί ο μόνος που θα χάσει σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε ποιος θα είναι? Εμείς. Που απλώς δεν θα έχουμε καμιά 200 στελέχη να πάνε να καταλάβουν διάφορες κρατικές θέσεις και μεγάλους μισθούς. Αλλιώς η χώρα δεν έχει να χάσει τίποτα. Θα έχει την κυβέρνησή της, τους υπουργούς, τα υπουργεία, θα λειτουργούν τα πάντα. Όταν θα έρχεται η ώρα στη Βουλή να έρθει ένα νομοσχέδιο από αυτή την κυβέρνηση, για να περάσει θα πρέπει να είναι ένα σωστό νομοσχέδιο. Να μην υπηρετεί συμφέροντα, όπως κάνει οι πολιτικές πολλές φορές που ασκεί και ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, να μην υπηρετεί την αναξιοκρατία, να μην υπηρετεί την αδιαφάνεια, όπως στο παρελθόν επαναλαμβάνω έχει κάνει. Μονίμως μία δαμόκλειο σπάθη από πάνω της και ένα φόβο για μεταρρυθμίσεις. Αυτό τώρα προσέξτε, αν ισχύει αυτό ισχύει και στην περίπτωση που μπαίναμε στην κυβέρνηση.
γιατί και στην κυβέρνηση. Δεν το συζητάμε. Ναι, άρα λοιπόν, τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει ότι επειδή είμαστε στην κυβέρνηση, σιωπούμε. Αν έχει γίνει στο παρελθόν αυτό, κακώς έχει γίνει. Δεν πρέπει να ξαναγίνει. Λοιπόν, εμείς θέλω να αποδείξουμε στους πολίτες ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε για το δικό τους καλό και όχι για το δικό μας καλό. Δεν κάνουμε αυτή την προοδευτική παράταξη για να ξαναγίνει ο Ραγκούση υπουργός. Την δημιουργούμε για να μπορέσει να λύσει προβλήματα των πολιτών. Και για να λύσει προβλήματα των πολιτών, δεν είναι απαραίτητο εμείς να ξαναγίνουμε υπουργοί, εκτός αν ο ελληνικός λαός μας δώσει τόση δύναμη που υποχρεωτικά πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Θα σας πάω και σε δύο θεματάκια που αφορούν εδώ το τελευταίο καιρό την περιοχή μας, την κεντρική Μακεδονία. Το πρώτο, ακριβώς επίκαιρο, το θέμα των μεταλλείων. Γνωρίζουμε όλοι τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει βεβαίως μια πρόοδος τις τελευταίες ημέρες με αρκετές άδειες να δίνονται από την κυβέρνηση στην Ελντοράντο. Παρ' όλα αυτά, 2.000 και πλέον εργαζόμενοι αγωνίων, όπως φυσικά και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται την ώρα που ο κύριος Τσίπρας υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είναι φιλική προς τις επενδύσεις, την ίδια ώρα να υπάρχουν τέτοιου είδους δυσλειτουργίες, αν προσθέσουμε σε αυτό και το κομμάτι της κόντρας που έχει ανοίξει και με τη Fraport, τα αεροδρόμια. Ναι, κοιτάξτε, εγώ γενικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Συνεργασία, ιδίως όταν πρόκειται για μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εμπόδια, γραφειοκρατικές καθυστερήσεις κλπ. Δεν είμαι σύμφωνος όμως αυτό να φτάνει μέχρι του σημείου να παραβιάζεται η ελληνική νομοθεσία ή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν αυτή έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος, έχει να κάνει με την προστασία του καταναλωτή, του πολίτη, του αυτό κατοίκου κλπ. Κανείς δεν το θέλει. Λοιπόν, άρα, εάν μιλούμε για προστασία του περιβάλλοντος κλπ., εγώ λέω κάτω τα χέρια από το περιβάλλον, ό,τι λένε τα αρμόδια όργανα και αν χρειαστεί, παραδείγματος χάρη, το Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι θεματοφύλακας για τις προστασίες του περιβάλλοντος ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αυτό να γίνει σεβαστό. Εάν αυτό γίνεται σεβαστό, τότε κακώς υπάρχει η παραμικρή καθυστέρηση, έστω και για ένα λεπτό που μπορούσε να γλιτώσει η χώρα. Γιατί αυτό το λεπτό είναι σε βάρος, όπως πολύ σωστά είπατε, χιλιάδων ανθρώπων που περιμένουν πώς και πώς να δουλέψουν, χιλιάδων ανθρώπων που περιμένουν δορυφορικά, σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δουλέψουν γύρω από αυτή την υπόθεση και ούτω καθεξής. Η χώρα, πρέπει να σας το πω καθαρά, κύριε Χαβιανίδη, πρέπει να βγει από τη σημερινή οικονομική κρίση και ένας τρόπος υπάρχει. Να αναπτυχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η χώρα για να δώσει θέσεις εργασίας μέσω του κράτους δεν μπορεί πια. Αυτή η υπόθεση ότι οι διορισμοί στο δημόσιο λύνουν τα προβλήματα της ανεργίας τελείωσε. Οι νέοι μας, οι παραγωγικοί άνθρωποι της χώρας για να βρουν δουλειά ή τα παιδιά μας που φύγαν στο εξωτερικό για να γυρίσουν, ένας τρόπος υπάρχει. Να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Άρα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την κείμενη ελληνική νομοθεσία καθώς και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατό όλα τα εμπόδια και όλες οι πολιτικές καθυστερήσεις που ενδεχομένως μπαίνουν και γραφειοκρατικές, γιατί αυτό είναι πραγματικά εγκληματικό σε βάρος των πολιτών, σε βάρος των ανέργων, σε βάρος των μελλοντικών εργαζομένων, σε βάρος της τοπικής και εθνικής μας οικονομίας. Δίνετε την κατάλληλη πάση για να σας πάω στο άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί κυρίως την Θεσσαλονίκη, το θέμα του ΑΣΤ. Την ώρα λοιπόν που λέμε ότι πολλοί σκέφτονταν ότι θα ήταν μια λύση το άνοιγμα της αγοράς, ώστε να γίνει πιο εύρυθμη η λειτουργία στην πόλη, έρχεται η κυβέρνηση και κρατικοποιεί τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ κακό παράδειγμα. Εγώ χαίρομαι που μου θέτετε αυτό το ερώτημα. Γιατί αυτά στο τέλος σήμερα σε απασχολούν τους πολίτες. Πρέπει να το πούμε και ειλικρινά χαίρομαι και μπράβο γι' αυτό. Επιτρέψτε μου τον μπράβο, παρότι δεν είναι πολύ διοντολογικά ορθό. Θα σας πω λοιπόν, κύριε Χαβιανίδη, ευθέως, αυτό το καθεστώς που υπήρχε με τον ΑΣΤ ήταν απαράδεκτο. Έτσι. Μιλάμε τώρα για την επιτομή του κρατικοδίαιτου του παρασιτικού καπιταλισμού. Δηλαδή είχε δίθεν ιδιωτικούς, όχι, ήταν ιδιώτες, αλλά ουσιαστικά ζούσαν με την κρατική επιχορήγηση. Λοιπόν, έτσι γινόμαστε όλοι κεφαλαιούχοι, γινόμαστε όλοι καπιταλιστές, γινόμαστε όλοι μεγάλοι και τρανοί επιχειρηματίες και λύνουμε τα προβλήματά μας. Λοιπόν, και ήταν και ένα σύστημα το οποίο φάνηκε ότι αργά ή γρήγορα, ορίστε που έφτασε σε πολλά διέξοδα. Αλλά το να αλλάζεις αυτό το κρατικοδίαιτο παρασιτικό καθεστώς του ΟΑΣΤ που υπήρχε πριν με την κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ, αυτό εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Γιατί αυτό πάλι θα φτάσει αργά ή γρήγορα σε αδιέξοδα, πολύ σημαντικά αδιέξοδα, τα οποία πάλι θα τα πληρώσουν οι πολίτες και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Επίσης, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο που αγνοείται η αυτοδιοίκηση της Θεσσαλονίκης, οι εκπρόσωποι δηλαδή της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο πρώτου και δεύτερου βαθμού. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι
Προφανώς το κράτος έχει έναν ρόλο κρίσιμο να παίζει ως εποπτικός μηχανισμός, ως ελεγκτικός μηχανισμός, αν τα πράγματα δουλεύουν όπως πρέπει με βάση τους νόμους και το καθεξής. Από εκεί και μετά πρέπει όλες αυτές τις δραστηριότητες, στο βαθμό που υπάρχει δυνατότητα, να οργανωθούν κατά τέτοιο τρόπο που δεν θα πρέπει να φοβόμαστε την συμμετοχή του πραγματικού παραγωγικού τμήματος του ιδιωτικού τομέα, όμως όχι του παρασιτικού. Αυτό που θα αποφασίσει δηλαδή να ρισκάρει, να βάλει λεφτά, να επενδύσει και να προσδοκά ότι μέσα από το κέρδος θα πάρει πίσω την επένδυσή του και γιατί όχι και τα όποια κέρδη μπορεί να βάλει σαν στόχο, υπηρετώντας βεβαίως το κοινωνικό σύνολο, παρέχοντας μια κοινωνική υπηρεσία που για να είμαστε βέβαιοι ότι θα παρέχεται, θα πρέπει το κράτος να ασκεί τον εποπτικό και ελεκτικό του ρόλο. Άρα, ναι, καλώς να φύγουμε από το προηγούμενο καθεστώς, αλλά όχι να πάμε σε αυτό. Αυτό είναι το ακόμη πιο πίσω. Φεύγουμε από το πίσω για να πάμε στο ακόμη πιο πίσω, κατά τη γνώμη. Να προσθέσουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη, είναι και οι προσφυγές της προηγούμενης διοίκησης. Άρα, αρκετοί είναι που ανησυχούν ότι υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξουν μεγάλα πρόστιμα και αποζημιώσεις. Θα είναι ακόμη χειρότερα, νομίζω, να το συμβεί και αυτό. Δεν το ξέρω αν θα είναι αυτή η κατάληξη. Αυτό που ξέρω ότι είναι ως φιλοσοφία και ως μοντέλο, είναι μια παροχημένη φιλοσοφία και παροχημένο μοντέλο, αυτό με το οποίο πάει η κυβέρνηση Τσίπρα να αντιμετωπίσει ένα πράγματι απαράδεκτο καθεστώς που προϋπήρχε. Σας κλείνω με την ερώτηση, επειδή αναφέρετε και την τοπική αυτοδιοίκηση στο κομμάτι του ΟΑΣΤ. Προσφάτως, κατά την επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη, ο Σταύρος Θεοδωράκης συναντήθηκε με τον πρώτο πολίτη της πόλης, τον κύριο Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος δήλωσε ουσιαστικά οπαδός του Σταύρου Θεοδωράκη στην εκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω πόσο φέρει, αν φέρει ήταν αυτό. Αν εγκατασχολιάστηκε κάτι σχετικά. Όχι, προς Θεού. Καλά κάνει και λέει τη γνώμη του, όποια και είναι αυτή. Ναι, προς Θεού. Είναι δυνατόν. Εγώ θα σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί ξέρω ότι έχετε μεγάλη συνέχεια και ένα δύσκολο δρόμο. Αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι πολύ όμορφο αυτό που γίνεται, αξίζει τον κόπο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι χαρά μας να τα ξαναπούμε και τηλεφωνικά και στο στούντιο. Με χαρά. Ευχαριστώ πολύ.